Ποιον αφορά, μία αναφορά του δημοσιογράφου του Μέγα, όπως είπα προηγουμένως, Παύλου Μιλωνά, στην χθεσινή του εκπομπή, και η οποία είναι προφανές ότι στοχεύει στο ΑΚΕΛ. Τι είπε ο Παύλος Μιλωνάς, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση με εκπρόσωπον του ΕΛΑΜ, εκατέληξε λέγοντας τα εξής. Να σας πω κάτι προσωπικό. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μιλήσατε και είπατε ότι το ΕΛΑΜ θα χρησιμοποιήσει τον πολιτικό του λόγο για να διεκδικήσει την ψήφο του λαού δημοκρατικά. Είναι λίγο αστείο να τους κάνουμε κάποιους ναζιστές με το ζόρι για να βολεύονται άλλοι. Έχουν πρόβλημα ήδη. Και αυτοί οι άλλοι βέβαια που έχουν πρόβλημα είναι το ΑΚΕΛ, το οποίο κατηγορεί εδώ και καιρών τον αντιδημοκρατικό, τον φασιστικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ΕΛΑΜ. Λυπούμαι ειλικρινά γιατί υποχρεώνομαι να απαντήσω σε ένα δημοσιογράφο. Δεν έχω επιλογή, γιατί δεν μπορούμε να σιωπούμε ενώπιον τέτοιων φαινομένων. Εκεί και όπου χώρες ολόκληρες ανέχτηκαν τέτοια φαινόμενα, ξέρουμε πολύ καλά που εκατέληξαν. Εθρύνησαν επί των ερυπείων όχι μόνο οι ίδιες, αλλά και ολόκληρη η ανθρωπότητα. Κάτι ανάλογο έγινε, όπως θυμάστε, με τον Χίτλερ, τον οποίον εθόπευσαν ολόκληρη η αστική τάξη τότε, τον ανέδειξε στην εξουσία και αιματοκύλησε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Θέλω λοιπόν να πω τα εξής, ξεκαθαρίζοντας ότι το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται ποτέ να σιωπήσει και να σταματήσει να αντιστέκεται σε φασιστικές φωνές, φωνές οι οποίες επιχειρούν να προκαλέσουν όχι απλά και μόνο προβλήματα στον τρόπο μας, αλλά να μας οδηγήσουν σε επικίνδυνες τυχοδιοκτικές περιπέτειες. Είναι πολύ καλά γνωστός ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε το ΕΛΑΜ μέχρι σήμερα. Και αναφέρομαι στον τρόπο με τον οποίο κατά διαστήματα παρέλαβνα στους δρόμους με τα ρόπαλα, με εξαρτήσεις, με κράνη, ως αν να ήταν στρατιωτικό άγημα. Θέλω να υπενθυμίσω την καταγγελία στην οποία είχα προβεί στην νομική υπηρεσία για το γεγονός ότι εκπαιδεύονταν στρατιωτικά, κάτι που είναι κατά την άποψή μου παράνομο και δεν θα πρέπει να επιτρέπεται. Ο Γενικός Εισαγγελέας τότε απάντησε ότι δεν τους εδίωξαν γιατί θεωρούσαν ότι δεν εγνώριζαν ότι αυτό ήταν παράνομο και ότι θα τους το γνωστοποιούσαν και μελλοντικά οποιοδήποτε λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο ξεκαθάρισε ότι θα διώκεται ποινικά. Διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Χρυσή Αυγή το ΕΛΑΜ. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι όταν πρωτοϋπόβαλε την αίτηση του για εγγραφή ως πολιτικό κόμμα, το όνομα ήταν Χρυσή Αυγή Κύπρου. Δεν ήταν ΕΛΑΜ. Και όταν δεν έγινε αποδεκτό αυτό το όνομα, τότε επανήλθε με το νέο όνομα. Χρυσή Αυγή μπορεί να μην έχει καθοριστεί ως παράνομη οργάνωση στην Ελλάδα, αλλά στελέχη του κατηγορούνται για την προσπάθεια της συγκρότησης εγκληματικών οργανώσεων και έχουν συμμετοχή σε πολιτικές δολοφονίες και άλλες δολοφονίες. Έχει στενούς σχέσεις το ΕΛΑΜ με τους νεοναζί της Γερμανίας. Η Γερμανίδα βουλευτής είχε υποβάλει σχετική ερώτηση στη γερμανική κυβέρνηση. Και η γερμανική κυβέρνηση της απάντησε λέγοντας της ότι ναι, το ΕΛΑΜ διατηρεί σχέσεις και επαφές με τον νεοναζιστικό κόμμα της Γερμανίας. Είπε επίσης η γερμανική κυβέρνηση ότι το ΕΛΑΜ όχι μόνο εκπροσωπήθηκε στο φεστιβάλ του γερμανικού νεοναζιστικού κόμματος, κάτι που το ανακοίνωσε εξάλλου και το ίδιο το ΕΛΑΜ, αλλά εφιλοξένησε και Γερμανούς νεοναζί στην Κύπρο και επιχείρησε μάλιστα, όπως θυμάστε, να οργανώσει και κατασκήνωση και δεν της επιτράπηκε από την τότε κυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφη. Είναι μια οργάνωση η οποία κάθε Ιούλη εκφωνεί θυράμβους σε μια εγκληματική οργάνωση η οποία οδήγησε την Κύπρο στην καταστροφή, την ΕΟΚΑ Β. Μια οργάνωση, έναν κόμμα, δυστυχώς, το οποίο αναφέρεται με διθυράμβους στον Τερτιλή,
που είναι πολύ καλά γνωστό ποιος είναι ο πρωταγωνιστικός του ρόλος στο πραξικόπημα κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εάν λοιπόν αυτά ο κύριος Μιλωνάς τα θεωρεί ασήμαντα και θεωρεί ότι διαμορφώνουν έναν δημοκρατικό πολιτικό πρόσωπο για το ΕΛΑΜ, είναι δικαίωμα του, αλλά θεωρώ ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τις συχνότητες, οι οποίες είναι εθνικός πλούτος, για να προωθεί τέτοια προπαγάνδα.